Από 2,5 εκατομμύρια θα αυξηθούν σε 10 τα χρήματα που ως κονδύλι θα προορίζονται σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για τα έξοδα παραμονής και μετακίνησης μεταναστών, δεσμεύτηκε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, σε σύσκεψη με αντιπεριφερειάρχες από όλη τη χώρα που έγινε στο Υπουργείο λίγα 24 ώρα πριν από την άφιξη του Υπουργού Δημήτρη Κερίδη στην Κρήτη, με επίκεντρο τις αυξημένες ροές και την ανάγκη λήψης μέτρων. Αυξάνεται το κονδύλι και τα έξοδα από 2,5 εκατομμύρια σε 10 για τα έξοδα μετακίνησης, όλο αυτό το ροό προς τα κίτ στο εσωτερικό της χώρας, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει στις βλέψεις του Υπουργείου τη δημιουργία κάποιου κίτ εδώ στην Κρήτη. Μέχρι σήμερα περιφέρεια και δήμοι έχουν αναλάβει το κόστος αυτό, με τις οικονομικές συνθήκες να πιέζουν όπως έχει αναφερθεί μέχρι σήμερα, ειδικά μπροστά στην πιθανότητα περαιτέρω αύξηση των ροών που κανείς δεν μπορεί σαν ενδεχόμενο να αποκλείσει. Οι ροές τώρα των 75 και 120 ατόμων σίγουρα μπορεί να διαχειριστούν. Αν όμως έρθει μια ροή με μεγάλο αριθμό μεταναστών, καταλαβαίνετε ότι εκεί θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα. Στη σύσκεψη αυτή, ωστόσο, στο επίκεντρο τέθηκε το πρόγραμμα Ήλιος, που αφορά μετανάστες οι οποίοι ήδη έχουν πάρει άσυλο και που μέσα από αυτό το πρόγραμμα, με σεμινάρια γλώσσας και δεξιοτήτων και ταυτόχρονα την επιδότηση στέγασης, θα ενταχθούν στην αγορά εργασίας σε χώρους όπως ο πρωτογενής τομέας, η μεταποίηση ή και ο τουρισμός, που αντιμετωπίζουν την ίδια ώρα έλλειψη σε εργατικά χέρια. Στόχος είναι να έχει υλοποιηθεί το πρόγραμμα και να ξεκινήσει μέχρι τον Ιούλιο. Έχει δοθεί ένα χρονοδιάγραμμα αυστηρό που πρέπει να ακολουθήσουμε όλες οι περιφέρειες για να ολοκληρωθεί όλο αυτό το πακέτο. Ότι μέσα από την εργασία θα μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία, σημείωσε ο κύριος Βοριάς, υπενθυμίζοντας ότι μέχρι σήμερα μεγάλο μέρος μεταναστών που θα μπορούσαν να παραμείνουν για εργασία έφευγαν υπό το βάρος άσχημων συνθήκων διαβίωσης ή και εργασίας, με ευθύνη κυκλωμάτων ομοεθνών τους και όχι μόνο. Αυτό το πρόγραμμα βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση για να έχουμε ανθρώπινες συνθήκες για αυτούς τους ανθρώπους. Σίγουρα δεν είμαστε της τακτικής, της επιδοματικής, δηλαδή να παίρνουν ένα επίδομα και να γυρνάνε στους δρόμους. Καλό είναι να πιάσουν μια δουλειά και είναι η καλύτερη ενσωμάτωση και με την κοινωνία, μια και βρίσκονται, όπως είπαμε και πριν, μεγάλες ανάγκες υπάρχουν, ιδιαίτερα στον πρωτογενή τομέα.